Το πράσινο φως για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών έδωσε η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, την αυξανόμενη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα αλλά και τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Αυτό ανακοίνωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, σημειώνοντας πως στόχος είναι η προστασία της υγείας των ίδιων των παιδιών, η διατήρηση της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και η προστασία των ευάλωτων ατόμων στο οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με την κυρία Θεοδωρίδου, τα ωφέλη υπερτερούν των ενδεχόμενων παρενεργειών, σημειώνοντας ότι ο εμβολιασμός θα είναι εθελοντικός και είναι απαραίτητη συγκατάθεση των γονέων. Μάλιστα, η κυρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στην μετάλλαξη Δέλτα που έχει αλλάξει τα δεδομένα, απειλώντας τους ανεμβολίαστους και αναφέρθηκε στα στοιχεία που αφορούν στα παιδιά. Η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα με την πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα έχει αλλάξει τα επιδημιολογικά δεδομένα και όπως κατ' επανάληψη έχετε ακούσει, είναι η μετάλλαξη που απειλεί κυρίως τους ανεμβολίαστους. Από την αρχή της επιδημίας έχει διαπιστωθεί ότι η νόσος στα παιδιά διαδράμει ήπια ή και ασυμπτωματικά. Εντούτοις και στις άλλες χώρες, όπως και στις δικές μας, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών έχει νοσηλευτεί παρά την ήπια συμπτωματολογία στα νοσοκομεία. Τα δεδομένα ως προς την κλινική έκφραση της λίμωξης COVID από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία αλλά και την Ολλανδία επιβεβαιώνουν την σπανιότητα μιας σοβαρής νόσου σε ενός σπάνιου συνδρόμου που σχετίζεται με τον COVID, το πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο. Και είναι σημαντικό ότι το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην αναζήτηση και στην διευκρίνηση της συχνότητας των συμπτωμάτων που μπορούν να εμφανιστούν μετά από μία λίμωξη με COVID στα παιδιά, εβδομάδες μετά από την νόσηση, το λεγόμενο post-COVID ή long-COVID σύνδρομο, το οποίο συμβαίνει ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της λίμωξης και η συμπτωματολογία έχει συμπτώματα τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Γίνονται μελέτες διότι λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας τα ποσοστά της συχνότητας ποικίλουν ευρέως. Τα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, έχουν αυξημένο κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων από την λίμωξη από το COVID. Αυξημένος αριθμός παιδιών με χρόνια προβλήματα έχει καταγραφεί στις χώρες που ήδη ο εμβολιασμός για τα παιδιά έχει προχωρήσει. Όμως υπάρχουν πολλά κενά στις γνώσεις μας σχετικά με τον κίνδυνο ανακατηγορία νοσήματος. Ως προς τα επιδημιολογικά δεδομένα τώρα, τι ξέρουμε σχετικά με τα παιδιά. Από την επίσημη καταγραφή από τον ΕΟΔΗ στη χώρα μας, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην ηλικία την παιδική και την εφηβική. Η έγκριση και για τα δύο αυτά εμβόλια δόθηκε με βάση τις κλινικές μελέτες στη Pfizer 2.260 παιδιών ηλικίας 12-15 ετών και της Moderna 3.732 παιδιών. Συνολικά 6.000 δηλαδή παιδιά πήραν μέρος σε αυτές τις μελέτες των εταιριών Pfizer και Moderna. Από τις μελέτες προέκυψε ότι τα εμβόλια πρώτα είναι νοσογόνα. Στους όρους έχετε πλέον εξοικειωθεί, σημαίνει ότι είναι ικανά να παράγουν αντισώματα. Και μάλιστα αντισώματα ανάλογα με αυτά που παράγονται από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι αποτελεσματικά, δηλαδή όταν εκτεθεί ένα παιδί στη λίμωξη προστατεύεται, δεν νοσεί και ασφαλεί, παρουσιάζοντας βέβαια τις συνήθεις αντιδράσεις όπως και οι ενήλικες, που ίσως αυτές οι αντιδράσεις είναι πιο κοντά στα παιδιά, μια και είναι στην ηλικία που υφίστανται και άλλους εμβολιασμούς. Βέβαια στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω του σχετικά μικρού αριθμού των παιδιών
δεν μπορούν να καταγραφούν, και αυτό είναι κατανοητό, σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως της περικαρδίτιδος, μυοκαρδίτιδος, που σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έχει εφαρμοστεί ήδη από το Μάιο, η συχνότητα είναι 18 περιπτώσεις σε 1 εκατομμύριο εμβολιαστέντων. Αυτή δε η σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, να τονίσουμε ότι είναι μια ήπια κατάσταση, αυτοπεριοριζόμενη και με καλή έκβαση. Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας και την αυξανόμενη συνεχώς διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα βεβαίως εμβολίων που, όπως προαναφέραμε, είναι ασφαλεία, νοσογόνα και αποτελεσματικά, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά για τον εμβολιασμό όλων των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών με στόχο, πρώτον, την προστασία της υγείας των ίδιων των παιδιών. Ιδιαίτερα επισημαίνει την ανάγκη εμβολιασμού των παιδιών με χρόνια υποκείμενα προβλήματα. Δεύτερον, την διατήρηση της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και των κοινωνικών δραστηριοτήτων των παιδιών. Τρίτον, την προστασία των ευάλωτων ατόμων στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Η Επιτροπή κρίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες τα ωφέλη από τον εμβολιασμό υπερτερούν τις πιθανότητες σπανίων ανεπιθυμήτων ενεργειών. Ο εμβολιασμός είναι εθελοντικός και είναι απαραίτητη η συγκατάθεση μετά την ενημέρωση των γονέων. Η σύσταση εμβολιασμού θα επικαιροποιείται ανάλογα και με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ηλικιών 12-15 ετών πρόκειται να ανοίξει την Παρασκευή 30 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος. Όπως έχει πει ήδη η κυρία Θεοδωρίδου, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έδωσε την έγκριση για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας άνω των 12 ετών και έτσι την Παρασκευή 30 Ιουλίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τα παιδιά άνω των 12 ετών. Να υπενθυμίσουμε, το ραντεβού μπορούν και τα παιδιά μπορούν να το κλείσουν από την πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr με κωδικούς TaxisNet. Οποιοδήποτε από τους γονείς ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδα με το παιδί, ή μπορεί να κλείσει το ραντεβού στα ΚΕΠΣ και στα φαρμακεία, και τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα συνοδευόμενοι από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.